Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Ο λόγο σήμερα για την τηλεόραση. Αυτό το κουτί το οποίο βρίσκεται στα σπίτια μα, για να μην πω σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μα. Είναι ένα μαγικό χώρο η τηλεόραση ή μία ψευδαίσθηση. Το σίγουρο είναι ότι μα είναι αναγκαία αφού καθημερινά τη χρησιμοποιούμε, τη βλέπουμε και περνάμε μαζί της ορισμένε από τι ώρε τη ημέρα μα. Η καλεσμένη μας σήμερα είναι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης, τη γνωρίζει καλά. Είναι η Χριστίνα Λαμπύρη και θα μιλήσουμε για την τηλεόραση όπως υπάρχει σήμερα στη ζωή μας. Το μαγικό κουτί που λέγεται τηλεόραση ξεκίνησε για πρώτη φορά τη λειτουργία της το 1960 με πειραματικές εκπομπές που δεν είχαν μόνιμο χαρακτήρα. Ενώ τακτικό πρόγραμμα λίγων ωρών καθημερινά ξεκίνησε από το δημόσιο σταθμό ΕΙΡ και από το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων το 1966. Κάθε βράδυ από τις 6 και μισή μέχρι τις 8 και μισή περίπου θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσά έχουν συσκευέ τηλεοράσεω θα μπορούν να τι παρακολουθούν στο κανάλι 5 το 1989 είχαν ήδη ξεκινήσει να εκπέμπουν ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και ξεκίνησαν δειλά τη λειτουργία τους και τη τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι επικράτησαν έναντι των κρατικών λόγω της τηλεθέασης και της επιρροής που επιδόθηκαν σε έντονο ανταγωνισμό τόσο στον ενημερωτικό όσο και στον ψυχαγωγικό τομέα. Περιμένω ότι θα αγαπήσουμε την τηλεόραση. Είναι ένα ιδιωτικό κανάλι μια πρωτοβουλία που πρώτη ξεκινάει με την αγάπη μας βέβαια. Και περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι ένα κανάλι αντικειμενικό στα πολιτικά θέματα, αξιοκρατικό στα καλλιτεχνικά, ότι θα μας δώσει το όνειρο, την ελπίδα, το κουράγιο και το χαμόγελο που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε σαν λαό και να πάμε μπροστά στη δεκαετία του 1990 που αρχίζει σε λίγο. Στον τομέα του προγράμματο, τα ιδιωτικά κανάλια ακολουθούν την καθιερωμένη διάκριση μεταξύ ενημέρωση και ψυχαγωγία, αν και η αναλογία δεν είναι σταθερή, ενώ τα δημόσια δίκτυα δίνουν έμφαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Στην ιστορία τη ελληνική τηλεόραση παρήχθησαν εκατοντάδε τηλεοπτικά σύριαλ, τηλετενίε, θεατρικά έργα, όπω και πολλά ενημερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα. Λόγω όμως της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι ξένες σειρές και οι επαναλήψεις παλαιών ελληνικών σιριαλς. Φτάνοντας στο σήμερα δεκαετίες μετά από την λειτουργία και έναρξη της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας, δεν είναι λίγες εκείνες οι φωνές που κρίνουν και επικρίνουν την τηλεόραση, τόσο στα ιδιωτικά κανάλια για το χαμηλή ποιότητα πρόγραμμα που προσφέρει στο ψυχαγωγικό και ενημερωτικό τομέα, αλλά και για τη δημόσια τηλεόραση ότι κατά καιρού χειραγωγείται και δεν είναι αντικειμενική. Η τηλεόραση είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους, γιατί βρίσκεται στα σπίτια όλων μας και καθημερινά είμαστε κομμάτι αυτής της ιστορίας, αφού όλοι μας σχεδόν παρακολουθούμε την ελληνική τηλεόραση. Η Χριστίνα Λαμπύρη είναι ένα κομμάτι της ιστορίας στην ελληνική τηλεόραση, αφού για πολλά χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μέσα από ψυχαγωγικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων και είναι μαζί μας για να ξετυλίξουμε αυτή τη συζήτηση και αυτό το κουβάρι μέσα από το μαγικό κουτί της τηλεόρασης. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ αυτή ψηφίρισέ μου Με στο στόμα μίλησέ μου Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό Κύριε Λαμπύρη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δικιά μου η χαρά και η τιμή. Η τηλεόραση είναι ένας μαγικός χώρος, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέγαμε παλιά σε κουτί, τώρα έχει γίνει μια πλάκα, γιατί είναι πλέον πλάσμα όλες οι τηλεοράσεις. Mm. Αλλά έστω και αυτή η πλάσμα τηλεόραση είναι ένας μαγικός χώρος, είναι μια ψευδέστηση, μια αυταπάτη. Τώρα εγώ κανονικά θα έπρεπε να, να, να αντιστρέψουμε τους, τους, uh, τις θέσεις μας έτσι, και τους ρόλους. Είχε, γιατί εγώ έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω σε εσά. <χει> Μήπω <Μετά> να <χει> έρθω από ε, εκεί και να έρθει από εδώ να τα πούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί και το δικό σα είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Έτσι. Καλά η δική μου η απόφαση να φύγω από την τηλεόραση. Αλλά το να αφήσω τη, τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου και να επιλέξω τόσο σκληρή ζωή όσο αυτή που έχετε επιλέξει εσεί είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Άρα κάποια στιγμή θα βρούμε την ευκαιρία να κάνουμε αντίστροφα τη συνέντευξη. Νομίζω ότι αν κάνουμε πράγματα που μα ευχαριστούν, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Και νομίζω ότι εσεί κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν, Ναι. Ε, ναι, σε γενικέ γραμμέ έτσι είναι ο χαρακτήρα μου. Ε, επιλέγω στο βαθμό που μπορώ και έχω την πολυτέλεια, συσσαγωγικά, να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν. Ε, το κάνω. Όταν στριμώχνω με πάρα, πάρα πολύ και στενοχωριέμαι και δεν μπορώ να αποδώσω. ή μάλλον το πάω λίγο διαφορετικά. Ε, δουλεύω με πάθο. Και με ό,τι καταπιάνομαι το αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Όταν πάψει να υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτό το πάθος... λέω είναι ώρα να φύγω. Τα, δηλαδή έχουνε, τα, όλες οι σχέσεις μου έχουν ένα ε, λιγάκι ερωτισμό μέσα. Οπότε να επανατυπώσω την ερώτηση... η τηλεόραση θέλει πάθος. Β, όπως όλα τα πράγματα που επιλέγουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Η τηλεόραση είναι ένα παράξενο σπορ πια. Ε, όταν ξεκίνησα... Ξεκίνησα ως δημοσιογράφος. Παραμένω δημοσιογράφος. Και γιατί το διαφοροποιώ αυτό. Το ξεχωρίζω. Ε, στο μυαλό μου είχα ότι το επάγγελμα που θέλω να κάνω είναι η δημοσιογραφία. Γιατί, γιατί είχα πάντα την εντύπωση ότι ένας δημοσιογράφος α, μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο. Μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Μπορεί να μεσολαβήσει. Έχει αυτή τη δύναμη και να μεσολαβήσει, να κάνει λιγότερο το χρόνο, να κάνει περισσότερα πράγματα για όποιον έχει ανάγκη, όπου χρειάζεται. Έτσι το είχα καταγεγραμμένο, γιατί μεγάλωσα, επειδή είμαι και 600 ετών, όπως λέω. Δεν είστε. <laughs> Ναι, είμαι μεγάλο κοπέλα. Ε, έζησα την τηλεόραση στα πρώτα βήματα. Ε, ως εκ τούτου έχω την τηλεόραση στην αθώα της μορφή, στην καθαρή της μορφή, στην καθαρή δημοσιογραφία. Όταν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι, όταν βγαίναν πραγματικά και αντιμετώπισαν τα προβλήματα και άκουγαν τον κόσμο και δεν τους ενδιέφερε τόσο πολύ η τηλεθέαση μόνο. Δεν ήταν αυτή, αυτή η πηξίδα, αυτός ο δρόμος μόνο. Κάνω νούμερα, θα κάνω αυτό, δεν κάνω νούμερα, θα πρέπει να κάνω το άλλο που μπορεί να είναι πιο σκληρό, πιο κίτρινο, πιο επιθετικό. Σιγά σιγά ο κόσμος μαθαίνει σε αυτό, εθίζεται σε αυτό και πάει λίγο χειρότερα. Άρα, όταν ξεκίνησα, είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω δημοσιογραφία γιατί νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει κάπως. Στην πορεία άλλαξαν όλα. Βρέθηκα σε έναν χώρο δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο ε, και επικίνδυνο. Εγώ είμαι τη άποψη ότι λέω την είδηση, γι' αυτό και πάντα αγαπούσα περισσότερο τι ειδήσει. Ε, θέλω να λέω την είδηση και μετά να πηγαίνουμε κάπου αλλού στην επόμενη είδηση. Ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε για να βοηθήσουμε, όπως λέω, το κάνουμε. Διαφορετικά, προχωράμε παρακάτω. Όλο αυτό, την, η υπερανάλυση που στο τέλος δεν οδηγεί και δηλαδή, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, πολύ δε περισσότερο όταν δεν πρόκειται για είδηση, αλλά πρόκειται για gossip, για να, αυτή η ενασχόληση με τις ζωές των άλλων, το τι είπανε, πώς το κάνανε, γιατί το κάνανε και οι προσωπικές τους ζωές, βρέθηκα μέσα σε αυτό το χώρο, τον υπηρέτησα, δεν μετανιώνω για τίποτα. Προσπάθησα να το φέρω λίγο στα μέτρα τα δικά μου, ώστε να μην έχω τόσε ενοχέ, γιατί ξεκίνησα πολύ ενοχικά να, να την, την, κάνω όλη αυτή την ιστορία, να την υπηρετώ όλη αυτή την ιστορία. Ε, το έφερα όσο μπορούσα στα μέτρα τα δικά μου και είχα αυτή την εξέλιξη, αυτή την, την πορεία. Πάντω αλλού με πήγε ο δρόμο, έτσι. Αλλού ξεκίνησα, αλλού με οδήγησε. Α παραμείνουμε λίγο στον αρχικό στόχο, στην ναι. δημοσιογραφία και στον στόχο ότι η δημοσιογραφία μπορεί να είναι μέσο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Mm -hmm. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μέσα από την τηλεόραση. Ε... Έχετε τόση εμπειρία χρόνων mm -hmm. σε οποιοδήποτε. Καταλαβαίνω ότι η ειδήσει είναι μετάδοση πληροφοριών. Οπότε εκεί δεν μπορείς να βοηθήσεις Απλά μεταδίδεις την πληροφορία που έχεις. Mm -hmm. Αλλά μέσα από οποιαδήποτε εκπομπή. Μπορείς να βοηθήσεις τον κόσμο με ένα ρεπορτάζ. Ή απλά είναι η ψευδέστηση ότι εμεί πιστεύουμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε τον κόσμο. Ε, ναι. Πάλι έχει να κάνει, δηλαδή, οι δικέ μα εκπομπέ που ήταν ψυχαγωγία. Άλλο αν ανήκαμε στην ουσία στην ενημέρωση. Κακώ ανήκαμε στην ενημέρωση. Ψυχαγωγικέ εκπομπέ ήμασταν εμεί. Ε, δεν έχουν κανένα λόγο να βοηθήσουν κανέναν. Έχουν μόνο να φτάσουν μέχρι εδώ και μετά μια φούσκα πολύ ωραία. Περάσαμε καλά, γελάσαμε ή δεν γελάσαμε. Καλό είναι μόνο να γελάμε, να μην προσβάλλουμε, να μην στοχοποιούμε και όλα αυτά, όσο μπορούμε να το καταφέρουμε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, και αυτό είναι τελείω ριζοσπαστικό, επαναστατικό και μπορεί κάποιοι να πούν ότι είναι και πολύ βάρβαρο, οι ενημερωτικέ εκπομπέ και οι ειδήσει για μένα δεν θα έπρεπε να έχουν να μετριώνται με τηλεθέαση. Σωστά. Η τηλεθέαση θα μπορούσε να αφορά μόνο στην ψυχαγωγία για να ξέρουμε καθαρά τα διαφημιστικά μας, ποιος θα επιλέξει πού, να διαφημιστεί, τι δύναμη έχει ο καθένας και όλα αυτά. Ε, από τη στιγμή που οτιδήποτε αυτα απο τη στιγμη που οτιδηποτε μπαινει σε, αυτή τη, σε αυτό το μέτρο, σε αυτό το μέτρο, μέτρηση και αρχίζει η αγωνία εγώ να είμαι παραπάνω από σένα, γίνονται πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Έχω αυτή την αντίποψη Δεν μπορεί να συμβεί, αλλά αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα. Επειδή το αναφέρατε, τελικά η κάμερα έχει σχήμα κλειδαρότρυπας. Δηλαδή πολλές φορές η κάμερα εισβάλλει παραπάνω. Το αναγκάζουμε εμείς, μας το επιτρέπουνε. Πού είναι το όριο. Ναι. Ε, το όριο νομίζω ότι το, το, βάζει καθαρά το θέμα σου. Δηλαδή και το θέμα έχει ευθύνη. Ε, κάποια στιγμή όταν ξεκίνησαν αυτέ οι εκπομπέ, οι μεσημεριανέ, έτσι όπω τις Τη ονόμαζαν. Τώρα όλη τηλεόραση είναι μια μεσημεριανή εκπομπή, οπότε <laughs> έχει χάσει την ουσία του. Μια ζώνη είναι, τα πάντα είναι μια ζώνη. Ε, όταν είχαν ξεκινήσει λοιπόν οι εκπομπέ αυτέ, ήμασταν στο στόχαστρο. Και που αυτό και και μπαίνουμε στην κλειδαρότυπα και παρακολουθούμε τι προσωπικέ ζωέ. Και... Ε, φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι ακριβώ μπορεί κάποιες στιγμές να υπήρχε υπερβολή από εμά, αλλά νομίζω ότι βρίσκαμε και το έδαφος. Βρίσκαμε την ευκαιρία, βρίσκαμε και το πάτημα. Όσοι είχαν ερμητικά πόρτες κλειστές, ποτέ δεν μπήκαμε από τα παράθυρα. Ποτέ. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμά μπήκε από ένα παράθυρο ή μπήκε από μία μυστική πόρτα. Όσο μας άνοιγαν την πόρτα, εμείς τις πρόχναμε να ανοίξουμε λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα, τι αντίσταση είχε ο καθένας στην πόρτα να μας την κρατάει τόσο ή τόσο ή περισσότερο, να μα τα ανοίξει διάπλατα ή να ανοίξει και τα παράθυρα και τις πόρτες ή τα πάντα. Ε, υπήρχαν στιγμές που άνθρωποι με τους οποίους ε, κάναμε την θεματολογία μας, ζητούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν περνούσε καιρός και δεν είχαμε κάποιο θέμα να συζητήσουμε μαζί τους, μας πέρανε τηλέφωνο. Εκεί ήθελα Με να, να καταλήξω. Διότι ένα δημοσιογράφο, ναι, θέλει να είναι δημοσιογράφο, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε είναι στην εφημερίδα, είτε είναι στο ραδιόφωνο, θέλει να κάνει τη δουλειά του. Σωστά. Υπάρχει όμω μια μερίδα κόσμου που η δουλειά του είναι η δημοσιότητα. Α, σωστά και αυτό <laughs> Το πρόβλημα ξέρετε. Το οποίο ποιο είναι. δεν το καταλαβαίνουμε. Και σου ρίχνουν το βάρο ότι κοίταξε, εσύ το προκαλεί. Είναι έτσι. Έχω την εντύπωση πια ότι η δημοσιότητα. Η δημοσιότητα είναι και οι δημοσιογράφοι πια. Έχουμε χάσει λίγο τη, την ισορροπία μας. Όταν ξεκίνησε η, η, η κάτω βόλτα αυτών των εκπομπών, γιατί περάσανε και μια κοιλιά, τώρα έχουν ξαναγυρίσει, ε, πιστεύω ότι είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι τηλεοπτικοί άνθρωποι γίνανε πιο διάσημοι από τους πρωταγωνιστές που είχαμε εμείς στο ξεκίνημά μας όταν ξεκινούσαμε αυτέ τι εκπομπέ πολύ αθώα και πολύ, σε πολύ καθαρό έδαφος, ήταν πολύ καινούριο όλο. Η θεματολογία μας ήταν καλλιτεχνική φύσεως κυρίω. Δεν είχαμε ούτε πολιτικά πρόσωπα μέσα. Αν και έχω να σα πω ότι εξαιτία τη τηλεθέαση σε περιόδους εκλογών, οι περισσότεροι είχαν επιλέξει τι δικέ μα εκπομπέ να βγαίνουν. Για να δείξουν ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ακριβώ και γιατί αυτέ ήταν με υψηλότερη τηλεθέαση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο τέλο τη ημέρα τα πάντα μετριώνται με αυτό το ραβασάκι, το, το περίφημο ραβασάκι. Άρα κοιτούσαν και εκείνοι και τα επιτελεία του. Ποια εκπομπή έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε αυτό το κανάλι, Οκ, okay, εκεί θα πάμε. Ε, μεσημέρι, μεσημέρι, δεν βαριέσαι. Προκειμένου να μα δει ο κόσμο, α πάμε εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν όλοι εμείς γίναμε πιο στάρ από τους στάρ με τους οποίους κάναμε τα, τα θέματά μας. Σταμάτησε ο κόσμος δηλαδή να ασχολείται, έβγαζε ένα πολύ διάσημο και πολύ αγαπημένο πρόσωπο μέχρι εκείνη την ώρα έτσι πιστεύαμε και δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από τον κόσμο. Αν έβγαζε την Ελένη Μενεγάκη λόγω για παράδειγμα, για το κάποιο συγκεκριμένο, χτύπαγε κόκκινη τηλεθέαση. Άρχισαν λοιπόν, ο κόσμος να ενδιαφέρεται περισσότερο για μας τους ίδιους, παρά για, για τους ανθρώπους με τους οποίους ξεκινήσαμε ε, να μιλάμε στην αρχή όλων των αυτών των εκπομπών. Εκεί λοιπόν κάπου χάθηκε και η μπάλα, εκεί, και χάθηκε όλο το παιχνίδι για μένα. Αυτό φέρνει μια αλλίωση μόνο επαγγελματικά ή φαίνει και στην προσωπική ζωή. Δηλαδή όταν αισθάνεσαι ότι όλοι με παρακολουθούν, πώς αλλάζει το 24ωρο. <φου> ε, και πά, αυτό έχει να κάνει πάλι με αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι έχει σημασία πόσο θα ανοίξει και εσύ την πόρτα σου σε αυτό. Ε, μιλώντας για μένα, και νομίζω ότι το φαίνεται εξάλλου, είμαι ένας άνθρωπος που δεν, δεν μου αρέσει να μοιράζομαι στα κοινωνικά δίκτυα πολύ προσωπικά πράγματα. Ε, ταξίδια, διακοπές, ρούχα, εικόνα... Ε, δεν το έχω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και με έχουν σεβαστεί πάρα, πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που το αγαπούν, δεν μπορούν να ζήσουν χωρί αυτό. Ανά πάσα στιγμή ξέρει που βρίσκονται, τι κάνουν, πώ το κάνουν, γιατί το κάνουν. Και κάποιοι τρίτοι πια έχουν φτάσει να ζουν από αυτό. Δηλαδή, πια και τα κανάλια δεν είναι επιχειρήσει. Οπότε, κάπου εκεί το αλυσβερίσι είναι, έχει ένα μισθό παίρνεις και ποσοστά από τη διαφήμιση, έχεις και το... είσαι και influencer και διαφημίζεις και προϊόντα και βγάζεις και από εκεί. Δεν είναι όμως κλαβιά αυτό το πράγμα. Να πρέπει δηλαδή ακόμα και τον καφέ που θα πιω να τον διαφημίσω ή να τον προβάλλω. Είναι. Για μένα είναι, αλλά για τους περισσότερους συναδέλφους πια δεν είναι. Είναι μέρος, είναι, τρόπος, είναι μέρος της δουλειά τους, εγώ θα έλεγα. Μπορεί να ζήσει όταν δηλαδή καθίσει να φα με του φίλου ή την οικογένειά σου και πρώτα πρέπει να φωτογραφήσει το φαγητό ναι, για να το δημοσιεύσει στα Ένα social κάτι. και μετά. Ναι, άμα κερδίζει λεφτά από αυτό, γιατί δεν το κάνει. <laughs> ναι. Αν σηκώσει το ποτήρι σου και για, αυτό το, για αυτή την κίνηση πάρει αυτά τα ποσά που διαβάζουμε, τα τρία και τα πέντε χιλιάρικα. Υπάρχουν στι μέρε μα αυτά τα ποσά. Σε μια αγορά η οποία είναι κορεσμένη, υπάρχουν. υπάρχουν ναι. Υπάρχουν, ναι. ναι, ναι. Απλά έχει φύγει, έχει φύγει το χρήμα, έχει φύγει η δαπάνη από τα παραδοσιακά μέσα, του παραδοσιακούς τρόπους διαφήμιση και έχει πάει πια σε, σε αυτό, στα, στα, στα social media, όπως τα λέμε, και στους ανθρώπους που τα εκπροσωπούν μια χαρά. Οι Αμερικάνοι έχουν μια παροιμία που λένε ότι αν έχεις εστιατόριο, μην παραπονιέσαι ότι δεν έχει ζωή. Η ζωή σου είναι το εστιατόριο. Κάπω έτσι είναι και του ανθρώπου τηλεόραση, που μπορούν να έχουν. <laughs> ζωή. Και εγώ είμαι δύο στα δύο τώρα έτσι. <laughs> δηλαδή και εστιατόριο και τηλεόραση. Δεν <laughs> είναι <ήταν> τυχαία η <laughs> Για μένα το έχουν γράψει οι Αμερικάνοι. <laughs> λοιπόν, η, η τηλεόραση. να στην τηλεόραση νομίζω ότι πάβει η προσωπική ζωή. Ναι. Αν και για να είμαι πιο δίκαιη, θα πω ότι όταν κάνεις σωστά τη δουλειά σου στη δημοσιογραφία, δεν ξέρω κάποια άλλη δουλειά, γιατί θα μιλήσω μόνο, δεν έχει προσωπική ζωή. Όταν την κάνει σωστά έτσι, όπω πρέπει να την κάνει, δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Είναι τόσες πολλέ οι ώρε. Είναι μια δουλειά που δεν έχει ωράριο. Ξεκινάμε με τα βασικά, νομίζω το γνωρίζετε. Ε, δεν έχει ωράριο, δεν έχει γιορτέ, δεν έχει αργίε, δεν έχει Κυριακέ, δεν έχει νύχτα, δεν έχει μέρα. Ε, εγώ είχα την κόρη μου, το έχω πει πολλέ φορέ, αλλά γιατί όχι, α το ξαναπούμε μία ακόμα. Τη μικρή την έβλεπα μέσα στα μοντάζ και μέσα στα πλατό και την είχα μαζί μου σε περίεργες βάρδιες του Σαββατοκύριακου ή γιορτών προκειμένου να τη βλέπω. Περάσαμε δηλαδή περίοδο που ήταν τελείως αντίθετα τα ωραριά μας. Όταν εγώ γύριζα από τη δουλειά, η μικρή ήταν στο σχολείο, και όταν η Μαρίσα έφευγε, εγώ πήγαινα στη δουλειά. Ε, κοιμότανε, εγώ πήγαινα στη δουλειά. Ήταν πολύ αντίθετε οι ώρε μα. Άρα κέρδιζα το χρόνο μου έτσι, παίρνοντά τη μαζί μου με τα βιβλία τη, να διαβάζει εκείνη στο γραφείο τη, εγώ να κάνω τη δουλειά μου και εκείνη να, να, να μελετάει. Ε, είναι η απόλυτη σκλαβιά η δουλειά αυτή, όταν την αγαπά έτσι όπω την αγαπούσα εγώ, και όταν τη αφιερώνεσαι. Όταν μπήκε μέσα και η παράμετρο τηλεόραση, αγρύεψε πιο πολύ το πράγμα. Ειδικά τα χρόνια που, που ας πούμε, ή, σημαντική, κάπως ήμουνα σημαντική, είχα εγώ αυτό το μερίδιο, τα, πέντε λεπτά της δημοσιοτητάς πάντα μου. Πάντα παραμένετε. <laughs> Όχι, εντάξει, τότε ήταν στα πολύ εμπασοητός έντονα όλο αυτό. Είχα την αγωνία και το άγχος και το ποιος θα εμφανιστεί μπροστά μου, δηλαδή είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω στη θάλασσα να κολυμπήσω. Ήταν ένα από του βασικού λόγου που έκανα διακοπέ εκτό Ελλάδο. Θα μου πει ντρεπόσουνα για το σώμα σου. Ναι, ντρεπόμουν, βέβαια. Δεν, γιατί να μου το πω. Ναι, δεν αισθανόμουν άνετα. Όταν έβλεπα γύρω μου όλε τι συναδέλφου να είναι υπέρλαμπρε και 40 κιλά. Ναι, δεν, δεν μου αρέσει. Και γενικά μέχρι σήμερα δεν, δεν χαίρομαι να βλέπω το πρόσωπό μου πρωτοσέλιδο. Ούτε εξώφυλλο τα αυτά δεν είναι το ζητούμενο τη δική μου ζωή. Δεν, δεν, δεν μου αρέσει. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Πολύ περισσότερο αν αυτή η φωτογραφία δεν ήταν μία η φωτογραφία που είχα επιλέξει εγώ και μία φωτογραφία που δεν κολάκευε, ήταν λίγο... Εγώ θα το πηγαίνα σε πιο κοινωνικό επίπεδο. Είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι πας να φας έξω με τον σύντροφό σου, mm. με το παιδί σου. Ε, να πας να κολυμπήσεις και όλοι να παρακολουθούν τι κάνει η Χριστίνα Λαμπύρη. Ναι, όχι, δεν είναι... Διότι αυτό είναι το χειρότερο. Η προσωπική ανασφάλεια είναι προσωπική ανασφάλεια καμιά φορά, είναι ανθρώπινο. Αλλά το ότι αισθάνεσαι ότι με το που εμφανίζομαι κάπου όλα τα βλέμματα είναι πάνω μου, αυτό δεν είναι χειρότερο. Ναι. Χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Όταν ψιθυρίζουν. Που δεν μπορείς να ακούσει Όταν σκουντάνε οτάδε, οτάδε, οτάδε και όταν που λες τώρα κάτι λέει αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Είναι όμως μέρος του παιχνιδιού. Είχα... Έκανα το εξή. Όταν δεν είχα καθόλου διάθεση... Γιατί συμβαίνει και αυτό. Δεν είμαστε κάθε μέρα στα καλύτερά μας. Όταν λοιπόν δεν είχα διάθεση, δεν ήμουν χαρούμενη πάρα πολύ, δεν, δεν ήμουν στα καλά μου, περιπτώσει, ήταν οι μέρες που δεν θα έβγαινα από το σπίτι μου. Γιατί αυτή η δημοσιότητα δεν έχετε μόνη της, αυτή η δημοσιότητα έχει, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Για μένα, όταν ο κόσμος σε αναγνωρίζει και θέλει να μοιραστεί μαζί σου οτιδήποτε, μα να σε αγκαλιάσει, μα να βγάλει μια φωτογραφία, μα να σε φιλήσει, μα να σου πει το πρόβλημά του, μα, είσαι υποχρεωμένος, είναι μη διαπραγματεύσιμο για μένα, να κάτσεις και να τον ακούσεις. Δεν, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή... Ε, αυτό που κάνανε περισσότεροι καλλιτέχνε, ε, εμεί οι δημοσιογράφοι ήμασταν πιο υποψιασμένοι και οι παρουσιαστέ στη συνέχεια. Ε, οι καλλιτέχνε, αν θέλετε, και μάλιστα οι πιο κουλτουριάριδε που θέλουν μόνο το μισό κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα με στενοχωρεί, με θυμώνει όταν το λένε. Γιατί όλη η αναγνώριση στο τέλο τη ημέρα έρχεται από αυτόν τον κόσμο. Και όταν ο κόσμο σε νιώθει, ειδικά όταν περνά μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή, αν έχει θέμα και δεν θε να γίνει γνωστό, ευρύτερα γνωστό, και να μην έχει τι συνέπειε, μην κάνει τηλεόραση δεν μπορεί να κάνει τηλεόραση για να παίρνει τα χρήματα. Και όταν ο κόσμο ταυτίζεται μαζί σου και έχετε και σου λέει Χριστίνα, Χριστίνα, Κώστα, Μαρία, Γιάννη, Γιώργο. Ε, να στρίβει το κεφάλι σου από την άλλη ή να φροντίζει να βγαίνει από το σπίτι σου με κασκετάκι, γυαλί και μπουργκα, δεν ξέρω, για να γι... και καλά να μην σε γνωρίσουν. Είμαι, σε αυτό είμαι κάθετη. Όταν θα μπει στο χορό τη τηλεόραση, που η τηλεόραση προσφέρει Ό,τι μπορεί να ονειρευτεί κάποιο, δηλαδή χρήμα, δόξα. Κάποιο άλλο μπορεί να ονειρευτεί να είναι σε ένα παρεκκλήσι ή σε ένα μοναστήρι. Έτσι μιλάω για μα. Για, για το συνάφι μα μιλάω. Ε, όταν λοιπόν η τηλεόραση τα δίνει αυτά απλόχερα, ποια είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι ο κόσμο, δεν είναι η κάμερα. Δεν είμαστε μόνο εμεί που είμαστε εδώ και δουλεύουμε. Είναι εκεί έξω κόσμος ο κόσμο ο οποίο μα ζει. Εγώ είμαι εδώ γιατί υπάρχει ο κόσμο έξω. Αν ο κόσμο γυρίσει την πλάτη του, δεν είμαι τίποτα. Την άλλη μέρα με έχει ξεχάσει. Αυτό πρέπει να το σεβόμαστε λοιπόν. Ο κόσμος, τον κόσμο πρέπει να το σεβόμαστε πάρα πολύ. Μα δίνει ψωμί, εκείνο κανονίζει το μισθό μα, ο κόσμο κανονίζει το μισθό μα, τη μετεγγραφή μα, τη θέση μα στην τηλεόραση, την επιτυχία μα, την αποτυχία μα. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Οι κανόνε στην τηλεόραση έχουν αλλάξει με τα χρόνια. Δηλαδή παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο στημένα. Ήταν η αίσθηση του καθήκοντος. Ότι στην τηλεόραση δεν μπορείς να αποσιάσεις για οποιοδήποτε λόγο. Το ίδιο και από την εφημερίδα, το ίδιο και από το ραδιόφωνο. Νομίζω στις μέρες μας λίγο αυτά έχουν εκπέσει. Υπάρχουν κάποιες εκπτώσεις mm. ή κάνω λάθος. Τώρα να αποσιάσεις δεν γίνεται, γιατί η κανω λαθος τωρα να απουσιασεις δεν είναι και το πρόσωπο. Δηλαδή ο κόσμος δένεται με πρόσωπα ξέρει, ας πούμε, ότι θα δει το συγκεκριμένο παρουσιαστή. Αν δεν είναι ο παρουσιαστής εκεί, δεν... μπορεί να κάτσει λίγο, αλλά μετά θα αναζητήσει κάτι άλλο που είναι πιο γνωστό. Η τηλεόραση την έχει αυτή την, αυστηρότητα. Σε αυτό δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια έκπτωση. Ε, γενικά, όμως, έχει, για μένα απλώ έχει γίνει όλο ίδιο. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση πουθενά. Και έχει αγριέψει πάρα πολύ το παιχνίδι έχει γίνει πιο σκληρό και πιο άγριο, γιατί είναι πάρα πολλέ εκπομπέ, είναι πάρα πολλά τα κανάλια, είναι, είναι βασικά πολύ ίδια όλα τα προϊόντα. Οπότε για να κερδίσει ένα κομματάκι παραπάνω τη πίτα, πρέπει να, να βάλει λίγο παραπάνω σαλτσούλα, λατοπιπέρο, κάτι, 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 πρέπει να σκαρφιστεί σε πάση περιπτώσει. Όλα πρέπει να είναι infotainment. Έλα μου, Αυτή την απορία έχω κι εγώ. <laughs> και τι είναι πια αυτό. Θέλω κάποιον να μου το εξηγήσει. Γιατί όταν το έλεγα, το συζητούσα και με τέλο πάντων διοικητικού. Ε, μου λέγανε τι είναι η Αυτό που λέει η λέξη είναι ενημέρωση και ψυχαγωγία. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Αυτό μου κάνει λίγο απ' όλα, κάπου θα σε πιάσω. Έτσι, μαγειρική τουρλού. Τα βάζουμε ακριβώς. όλα στο φούρνο. Ο, ο, Ακριβώ <laughs> τουρλού όμως. Δηλαδή, καλύπτω τα πάντα γιατί κάτι θα πιάσω. Ένα τέταρτο θα πιάσω τον έναν, ένα τέταρτο θα πιάσω τον άλλον, πέντε λεπτά από εδώ, πέντε λεπτά από εκεί, να τα βάλω στη σούμα, μπα και κερδίσω κάτι στο τέλο τη ημέρα. Τώρα πια, πέρασε για μένα και η ιστορία του Ιφωτέινμεν. Η προσωπική εκτίμηση τώρα πια πρέπει να είναι όλα πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αρκεί να έχουν τα κανάλια την υπομονή να ξαναχτίσουν πάλι ζώνες ξεκάθαρες. Το πρωινό να είναι ένα πρωινό, πολύ χαλαρό, γιατί έτσι κι αλλιώς το πρωί η τηλεόραση είναι ραδιόφωνο. Δεν κάθεται καλύ... Ακόμα και η νοικοκυρά που είναι στο σπίτι, ποιοι... για να μην αναπτύξουμε τις θεωρίες ποιοι βλέπουν πια τηλεόραση, πόσος κόσμος βλέπει τηλεόραση, τι ηλικίε βλέπουν τηλεόραση, έτσι, γιατί οι μικρότερες ηλικίε πια, αυτό το περίφημο κοινό που είχαμε εμείς, και μας ακολουθούσε αυτό το 25-35, 18-30. 30. και τωρα είναι ένα παραγωγικό κοινό, είναι ένα κοινό που επιλέγει το others, όπως λένε στα, στο ραβασάκι μας, δηλαδή τι συνδρομητικά καλωδιακή τηλεόραση, δεν βλέπει αυτό, ή ίντερνετ, αυτό, πώς το λένε, υπολογιστή, iPad, με αυτά ασχολούνται, κινητά. Ουσιαστικά μιλάμε για το τέλος τηλεόρασης, πάμε μόνο σε στοχευμένες εκπομπές. Η τηλεόραση δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Γιατί η τηλεόραση είναι, θα είναι για πάντα ένα δωρεάν, ένα free προϊόν. Ε, τώρα, πια με τη μυθοπλασία, νομίζω ότι είναι το καλύτερό τη. Έχει πολλέ επιλογέ. Θα ήθελα για μένα να γίνει πιο ξεκάθαρη. Όταν θα δω αυτό που σα έλεγα το πρωινό, ναι, ναι, να είναι ένα πρωινό να χαλαρώσω. Ναι, να δω και τη μαγειρική μου. Ναι, να δω και κάτι χρηστικό. Να δω μια ωραία συνέντευξη. Δεν θέλω να αγχωθώ το πρωί αυτό το, το πράγμα πρωί-πρωί, το άκουσα, την, την ενημέρωσή μου την πήρα στις 7. Στις 10 η ώρα δεν θέλω να ξανακούσω το ίδιο πράγμα από έναν άλλον παρουσιαστή με το δικό του τρόπο. Δεν με νοιάζει ο δικός του τρόπος. Άλλη ιστορία αυτή ότι όλοι πρέπει να έχουμε άποψη στην τηλεόραση. Όλοι, 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 όλοι. Όλοι, πάντα. Όποιο περνάει απ' έξω έχει άποψη για τα, για τα θέματα. Όλοι δικαιούμαστε να έχουμε άποψη, να μιλάμε, να εκθέτουμε, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Όλοι. Δεν έχει σημασία από πού ερχόμαστε, δεν έχει σημασία ποια είναι η παιδεία μα. Αρκεί που είμαστε μπροστά στο, στην κάμερα και λέμε την άποψή μα. Μόνο αυτό. Άρα θέλω αυτό. Θέλω το δελτίο μου το βράδυ να είναι δελτίο. Θέλω το το βράδυ μου να δω το, την ταινία μου την ωραία ή το σιριάλ μου το ωραίο. Να, να έχω επιλογέ. Και μετά θα δω αν μου κάνει περισσότερο ο Γιώργος ο Γιάννη, η Μαρία, η Φέη, η Ελένη. Μετά θα επιλέξω. Αλλά καταρχήν να επιλέξω τι θέλω να δω. Μια που είπατε για τα δελτία, ότι τα δελτία να είναι ενημέρωση. Περάσαμε μια μακρά περίοδο τηλεοπτικών παραθύρων, η οποία κατέληγαν αυτά τα παράθυρα σε τσακωμού. Πίστευε εξ αρχή ότι πάμε για τον τσακωμό, δεν πάμε για την ενημέρωση, για τη διασταύρωση απόψεων. Μα γι' αυτό πηγαίναμε γι' αυτό πηγαίναμε. Και, εντάξει, και αυτό ήταν μια μόδα. Έτσι, που, 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 πήγε πολύ καλά στην αρχή, γιατί ήταν ένα καινούργιο προϊόν, ήταν ένα φρέσκο προϊόν. Ε, δεν υπήρχαν τότε οι εκπομπές, όπως είναι τώρα, που κάνουν τα πάντα και έχουν πάρει τη δουλειά των δελτίων και τα παράθυρα τα έχουν εκείνες. Τότε ήταν το δελτίο που άνοιγε τα παράθυρά του, ήταν τα πρωινά καθαρά, μεσημεριανά δεν υπήρχαν. Εμείς φάγαμε τη δουλειά του δελτίου, να, τα λέμε και αυτά. Ήταν ξεκάθαρο πότε ερχόταν το Δελτίο να κάνει αυτό το πολύ ωραίο μοντέλο που κρατούσε και δύο ώρε. Τα Δελτία κρατούσαν δύο, δύο μισή ώρε. Και, και σκίζανε και από νούμερα, να τα λέμε αυτά. Γιατί ήταν καινούριο το, το προϊόν. Ε, μετά μπήκαμε εμεί στη μέση, τα κάναμε λίγο άνω κάτω. Εκπαιδεύουμε τον τηλεθεατή ή ο τηλεθεατή μα οδηγεί. Πώ πάει το ερώτημα. Σωστό και αυτό. Είναι λίγο με το τα βόκι αυτό, έτσι, να ξέρετε. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο πελάτης είναι ο τηλεθεατής, άρα του δίνουμε αυτό που θέλει. Το πρόβλημα είναι ότι τον έχουμε δασκαλέψει ε, πάρα πολύ άσχημα. <laughs> ναι, τον, έχουμε, τον, βάλει, τον έχουμε βάλει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια, έχω την εντύπωση. Και επειδή το ξέρετε πολύ καλά ότι Δυστυχώ αυτή είναι η αλήθεια και ισχύει παγκόσμια. Ισχύει, δεν ισχύει στη δική μα τηλεόραση. Θεωρώ ότι έχουμε από τι καλύτερε τηλεοράσει παρεμπιπτόντω σε σχέση με το εξωτερικό, έτσι. Συμφωνώ. Ναι, ναι, σαφέστατα. Κομμά είμαστε δηλαδή. Ε, τον, το κακό πουλάει. Δυστυχώ. Το κακό πουλάει. Το κακό και το σκληρό πουλάει. Το καλό. Όχι. Γι' αυτό είπα πριν ότι αν τα κανάλια κάνανε μια υπομονή και χτίζανε πάλι ζώνες, σιγά σιγά ο κόσμο θα άλλαζε. Αλλά πια δεν υπάρχει αυτή η υπομονή. Βλέπει εκπομπέ που ξεκινάνε, καινούργιοι παρουσιαστέ που κάνουν προσπάθειε, μένουν ένα χρόνο, κάνουν χαμηλέ τηλεθεάσει και μετά του κόβουν και βάζουν κάποιου άλλου καινούριου πάλι. Μα αφού ξέρει ότι με του καινούριου δεν θα τα καταφέρει. Γιατί ο καινούριο, κι εγώ ήμουν καινούρια. Δεν ξεκίνησα και έκανα 40%. Βασικά 40 έκανα, γιατί ήταν το είδο τηλεόραση τότε. Και βοηθηθήκαμε κάπω. Αλλά και μένα δεν με ήξερε ο κόσμο. Ήξερε την εκπομπή. Σιγά σιγά με έμαθε. Όλα θέλουν τον χρόνο του. τηλεόραση, ειδικά τώρα που έχει πληθώρα προσώπων, θέλει χρόνο. Για να, μέχρι να σε μάθει ο τηλεθεατή, να γυρίσει στο κανάλι, να σε δει, να ταυτιστεί μαζί σου, να δει ότι συμφωνείτε. Να καταλάβει ότι περνά απέναντι, ότι μπαίνει μέσα στο σπίτι του. Δεν μπαίνουν όλοι οι παρουσιαστέ μέσα στα σπίτια. Κάποιοι είναι αόρατοι. Τι να κάνουμε. Έτσι όπως μας τα λέτε, σημαίνει ότι το καλό δεν μπορεί να επικρατήσει τη τηλεόραση. Αν προβάλλουμε κάτι καλό στη τηλεόραση, δεν θα έχει τύχη να προχωρήσει. Που σημαίνει ότι η καλή ενημέρωση ή η καλή πληροφόρηση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από τον κόσμο έτσι ακριβώς όπως τον έχουμε κακομάθει. Θέλει χρόνο. θέλει χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα. Εγώ είμαι πολύ φαν της δημόσιας τηλεόρασης. Πάρα, πάρα πολύ. Ε, γιατί ε, έχει ποικιλία εκπομπών, μπορεί να δεις τα πάντα στη δημόσια τηλεόραση. Ε, έχει ειδήσει ειδήσει, ακόμα, κρατάει το μοντέλο των ειδήσεων, όπως το ξέραμε παλιά, με τη θεματολογία και το κερασάκι στο τέλος, όπως το λέγαμε. Ε, βλέπουμε όμως ότι η δημόσια τηλεόραση, παρά το γεγονός ότι έχει ένα αξιόλογο πρόγραμμα, ακόμα δεν έχει τις τηλεθεάσεις που έπρεπε να έχει για μένα. Τώρα βεβαίω και με τη μυθο... μυθοπλασία που είναι καλύτερη, ε, έχει αρχίσει να ανεβαίνει ο μέσο όρο τη. Αλλά υπάρχουν εκπομπέ, που είναι εξαιρετικέ εκπομπέ, εξαιρετικότατε όμω, μαγκαζίνο, πολύ ωραία, καθαρά μαγκαζίνο, όπω είναι το, το μαγκαζίνο των 4 που έχει, ε, βλέπει ότι παλεύει σε μια τηλεθέαση τη τάξη του 5%, του 6% που για τη δημόσια τηλεόραση είναι καλό. Για την προσφορά όμω, για την παρουσία μάλλον από καλύτερα αυτή τη εκπομπή, δεν είναι καλό. Εγώ λοιπόν, θα, περίμενα αυτή η εκπομπή να πηγαίνει εκείνη την ώρα πολύ καλύτερα από άλλε που είναι απέναντι. Απλώ νομίζω ότι ο κόσμο έχει βγάλει εντελώ από το μυαλό του όλη τη δημόσια τηλεόραση. Δεν, τώρα αρχίζει να τη δοκιμάζει πάλι και έχει επαναπαυθεί λίγο στη, στην, στην, ιδιωτική. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά ε, αν δείξουν την υπομονή, ναι, θα είναι πολύ καλή τηλεόραση στη συνέχεια. Το αναφέρατε και πριν. Τελικά στην τηλεόραση όλα είναι αναλώσιμα με ημερομηνία λήξη και οι άνθρωποι και τα προϊόντα. Είναι άσχημο να λέμε τι εκπομπέ προϊόντα αφού άνθρωποι τι κάνουν. Ναι, Αλλά όμω συνήθω ναι. Είναι προϊόν, ναι. ναι. Δυστυχώ είναι προϊόν. Γιατί και αυτέ Ποραπιά... κερδίζονται από τι διαφημίσει. Γιατί αν δεν έχει διαφήμιση, δεν μπορεί να έχει την εκπομπή. Και τώρα πια και τους χορηγούς και έχουν, α, έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ όλο το πράγμα στη τηλεόραση. Ε, είναι, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, ναι, όντως, πιστεύω ότι τα πάντα είναι αναλώσιμα και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η αγωνία, γιατί αποδεικνύεται, είναι αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι όταν ξεκινάς μια εκπομπή με δύο παρουσιαστές, επιλέγεις ένα μοντέλο διαφορετικό, έχεις βγάλει τον παλιό, και λε, άστο τον παλιό στην άκρη, είναι κουρασμένο, τον έχει κουράσει το κοινό. Οτιδήποτε. Θα βάλω, θα κάνω με δύο ανθρώπου μια καινούργια προσπάθεια. Δώσ' του το χρόνο όμω. Είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι, είναι επαγγελματίε, έχουν χτίσει και αυτοί, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό. Μπορεί να έχουν αφήσει κάτι άλλο και επενδύουν πάνω σε αυτό. Δώσ' του και ένα δεύτερο και ένα τρίτο χρόνο. Και αν δεν τα καταφέρουν στα δύο-τρία χρόνια, ναι, οκ, okay, τότε δεν έχουν καταφέρει ποτέ να περάσουν απέναντι αυτό που λέω, γαλά χρόνο. Ο χρόνο ο χρόνος είναι πολύτιμο στην τηλεόραση δυστυχώ και δεν δίνεται. Έχουν περάσει αξιόλογα πρόσωπα που δυστυχώ δεν έμειναν για μένα. Που σημαίνει ότι είναι δύσκολο ένα νέο άτομο να καταφέρει να στεριώσει την τηλεόραση. Ναι, είναι δύσκολο. Ε, και εδώ είναι βεβαίω και το οξύμορο και είναι ένα τεράστιο ψέμα τελικά στο τέλο τη ημέρα αυτό που λένε από τα κανάλια ότι δοκιμάζουμε καινούργια πρόσωπα και εμεί θέλουμε νέο αίμα στην τηλεόραση και θέλουμε του νέου. Και... Αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν ισχύει. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια όσοι νέοι άνθρωποι πάσαν να μπουν δεν, δεν είχαν συνέχεια. Δεν δηλαδή, μπορώ να κάνω λάθο γιατί δεν είμαι και. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι η φανατική έτσι. Τώρα βλέπω λίγο τηλεόραση. Ε, αλλά από ό,τι διαβάζω και στο διαδίκτυο, δεν είχαν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Από την άλλη όμως είναι ένα φαινόμενο που στην Ελλάδα κυρίως το αντιμετωπίζουμε mm -hmm. στην τηλεόραση. Στο εξωτερικό δεν ισχύει, ούτε στην Αμερική ούτε στην Ευρώπη, ότι μετά από λίγα χρόνια κοιτάμε πώς θα προιονίσουμε τη θέση κάποιου. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων αυτό. <laughs> δεν έχει να κάνει μόνο με την τηλεόραση. Ε, είναι παντού. Ναι η τηλεόραση γιατί έχει μερομηνία λήξη. Αν μετά από κάποια χρόνια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, άμα την κάνει καλά. Εξαρτάται σε τι πόστο είναι, ξέρετε. Έχει να κάνει με το πόστο στο οποίο βρίσκεσαι. Ε, όταν. Α, θα... Ιδανικά όλοι θα μπορούσαν να την κάνουν για πάντα. Ε, ίσως αλλάζει ο τρόπος, δηλαδή, για τώρα το σκέφτομαι ως εξής. Ό, α, όταν έχει να κάνει με ειδησογραφία, ίσα ίσα ότι όσο μεγαλώνει, τόσο πιο έμπειρο γίνεσαι, τόσο καλύτερα είναι, τόσο Σαν περισσότερο. Ακριβώ και τόσο πιο περισσότερο σε εμπιστεύεται ο κόσμος. Η ψυχαγωγία. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχαγωγία θέλει, θέλει όλη την εικόνα. Θέλει το σύνολο η ψυχαγωγία. Δηλαδή, καλά είναι να μεγαλώνει. Όσο μεγαλώνει, να παίρνει ένα άλλο κομμάτι τη ψυχαγωγία. Δεν γίνεται να φτάσει σε μια ηλικία και να πρέπει να κάνει τον χαριτωμένο ή τη χαριτωμένη προκειμένου να ανταγωνιστεί τα προϊόντα που είναι απέναντι. Τι να κάνουμε, μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε, θα μπει κάποιο μέσα που, μπορεί, που είναι σίγουρα πιο μικρό από εμά, μετά αλλάζει, ξέρετε, λίγο και ο τρόπο πλασαρίσματος, για να το πω πολύ απλά και λαϊκά, και των παρουσιαστών. Ε, αυτό που βλέπω εγώ τώρα να συμβαίνει είναι ότι το κριτήριο προφανώς των τηλεοπτικών σταθμών. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι οι followers σου, είναι το πώς σε ακολουθούν στο, στο διαδίκτυο. Στα κοινωνικά μέσα, δηλαδή στο Facebook, κυρίως στο Instagram βασικά. Νομίζω ότι αυτό κρίνει πια τις καριέρες, το Instagram. Ε, έχεις ακολούθους ή είσαι στην τηλεόραση. Δεν έχεις, δεν είσαι εμπορικός. Πολύ απλά. Και όταν δεν είσαι εμπορικός, πας σπίτι σου. Το θέμα είναι, οι παλαιότεροι, πόσο είναι σε θέση... Να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Με τι γνώσει, γιατί και αυτό θέλει ένα ταλέντο, ξέρετε. Και όχι μόνο ένα ταλέντο, θέλει και πάρα πολύ ώρα από τη ζωή σου. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά αυτό που λέγαμε στην αρχή, Τρώ, πίνω αυτό το ποτήρι και το διαφημίζω. Ε, πρέπει να είσαι και βαμένος, πρέπει να είσαι και φτιαγμένο, πρέπει να είσαι και κάπω. Δηλαδή και όταν βλέπουμε αυτέ τι. Είμαι άβαφη εντελώ και φυσική ομορφιά. Και αυτό μελετημένο είναι. Δεν είναι ότι ξύμουσα το πρωί και με τζίπλα στο μάτι. Α κάνω και μια φωτογραφία. <laughs> να <αντελεύω. Λίγε>. και <σκλίξε> λίγο πιο φυσικό από το φυσικό έλεγχο. Ακριβώ. Ναι. <σκλίξε> <σκλίξε> είναι ένα κλικ πιο φυσικό <χω> από όσο πρέπει. Υπάρχει λοιπόν καλή και κακή τηλεόραση ή όλα είναι προϊόντα που απλά είναι στο χέρι μα ή την προέκταση του χεριού μα που είναι το τηλεκοντρόλ για να επιλέξουμε. Σαφέστατα. Γι' αυτό είπα και κάποια στιγμή ότι αν υπάρχουμε το οφείλουμε στον τηλεθεατή. Εκεί οφείλουμε την καλημέρα μα, το ευχαριστώ μα, τα πάντα στο τηλεθεατή που μα ανοίγει το σπίτι του και μα βάζει μέσα. Με τη βία δεν μπαίνουμε. Ανοίγει το σπιτάκι το άνθρωπο, μα υποδέχεται, μα κρατάει εκεί. Άρα εμεί έχουμε δουλειά, έχουμε το ψωμάκι μα και, και, έτσι προχωράμε. Ε, αυτή είναι η, πραγματικότητα δυστυχώ. Αλλά όμω έχουμε και κάποιε εκπομπέ, τι οποίε ονομάζουμε Trust TV, οι οποίε όμω έχουν τηλεθέαση. Και όταν τελειώσουν μετά από χρόνια, τι αναπολούμε κιόλα. Έχουμε και αυτό το μαδοζοχισμό. Ναι, ναι, ναι. Και καθόμαστε στο YouTube και βλέπουμε αυτά και γελάμε κάποια <laughs> στιγμή. Την Εντάξει, οποία την είναι... κατηγορούσαμε ότι είναι η πολύ κακή τηλεόραση. Θα σα πω κάτι. Δεν νομίζω ότι πια έχουμε τρας με την έννοια του τρας, Έτσι, όπω είχαμε στο παρελθόν. Που ήταν λίγο ασυδοσία όλη η κατάσταση. Ο, δεν, δεν φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ε, η τηλεόραση είναι πάντα τηλεόραση. Και ο τηλεθεατή επιλέγει τι θέλει να δει. Έχει τα πάντα πια. Οπότε δεν μπορώ να πω αν να πω, να πω, είναι κακή ή καλή. Έχει να κάνει με τον παρουσιαστή, τι είναι έτοιμο να κάνει, τι, τι είναι διατεθειμένο να κάνει για να έχει τηλεθέαση, μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσει για να έχει τηλεθέαση. Και εξαρτάται από εκείνον και από εκεί και πέρα από τον άνθρωπο που είναι από πίσω, στο σπίτι του, χαλαρό, στον καναπέ του, στην πολυθρόνα του. Να πει, Όχι, δεν μ' αρέσει τώρα, πήγε πολύ μακριά, είσαι πάρα πολύ σκληρό, είσαι πάρα πολύ κίτρινο, δεν μου αρέσει αυτό το θέμα, το αλλάζω, πάω απέναντι. Αλλά η τηλεόραση είναι τηλεόραση και καλά κάνει και έχει ό, όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και οφείλει να έχει για να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Λοιπόν. Γιατί πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν επιλεκτικά τηλεόραση, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και άλλες επιλογές. Οπότε η τηλεόραση είναι η μόνη του συντροφιά. Άκριβο. Και αυτό ακριβώς. δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ακριβώ. Ότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο είδος πολυτελείας, αλλά καμία φορά είναι και απαραίτητο για να περάσει την καθημερινότητά σου, διότι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Ακριβώ, ακριβώ. Είμαστε παρείτσα, είμαστε συντροφιά. Και αν μιλάμε με τον κόσμο και δεν τον κόβει, όπω κάνουν διάφοροι διάσημοι, εκεί το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θυμάμαι, υπάρχει κόσμο σήμερα ε, που μου πιάνει συζήτηση στον δρόμο και μου λέει, Το ξέρεις ότι ήμουνα έγκυος και μου έκανε παρέα τα μεσημέρια γιατί είχα μια δύσκολη εγκυμοσύνη και ήμουνα εννιά μήνες στο κρεβάτι και κάθε μέρα περίμενα πώς και πώς να σε δω και τώρα κοίταξε και είχε ένα παλικάρι, ας πούμε, φοιτητή, ε, ο οποίος καημένο με κοιτάζει με περίεργο μάτι, λέει τώρα τι πάθει μάνα μου, ποια είναι αυτή, γιατί τι μιλάει, δεν ξέρω. Ε, ε, γιατί συμβα... του λέω παλικάρι μου, πού να με ξέρει κι εσύ. Ή εμφανίζονται ε, γονεί τέτοιοι και λένε να βγάλει μια φωτογραφία το παιδάκι. Έρχεται έντροπο το παιδάκι δίπλα μου, γιατί σου λέει τώρα ποια είναι αυτή που θα βγάλω φωτογραφία, η κυριούλα. Είστε στο Instagram, ναι. Δεν σα έχω δει. Δεν σα έχω δει. TikTok σα έχω δει. Δεν σα ξέρω. Από πού σα ξέρω εσά. Να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την όμορφη, ειλικρινή συζήτηση που είχαμε για την τηλεόραση. Εγώ Ένα μέσο που μα αφορά όλου. Και που το αγαπάμε πολύ. Το αγαπάμε. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ακριβώ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα. Όλα τα καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που παραμείνατε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, η Παναγιά Ντάμα. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ Στο αυτή ψηθήρισέ μου Μες στο στόμα μίλησέ μου Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό Πες μου κάτι κι ας μην μοιάζει με σωστό Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Μου όλα τα κρυμμένα σου.